για την ενημέρωση των συμπολιτών μας. Σήμερα θα πω κάποια λίγα πράγματα που έχουν σχέση με τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι περάσαμε σε μια φάση επίσης δύσκολη που δεν έχει σχέση με πλημμυρικά φαινόμενα αλλά με τα αποτελέσματα της πλημμύρας. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων. Με δυσκολίες αλλά έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή στις πλημμυρημένες περιοχές έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι κάδοι στους οποίους συγκεντρώνουμε όλα τα ογκώδη για να τα μεταφέρουμε σε κάποιο σημείο που θα τα οδεύσουμε μετά προς τον Χιτά. Έχουν υπάρξει οχήματα όχι μόνο του Δήμου αλλά και ιδιωτών της πόλης πολλά με τα οποία αυτή τη στιγμή πλένουμε δρόμους, αφαιρούμε λάσπη και βεβαίως κάνουμε προσπάθεια να αντλήσουμε και νερά από υπόγεια. Αυτή η εικόνα τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συνεχίσουμε μαζί και με τις βοήθειες των κατοίκων και με τις βοήθειες των ιδιωτικών επιχειρήσεων και με όλες τις δυνάμεις του Δήμου. Από εκεί και πέρα, να αφαιρθώ σε ένα-δυο ζητήματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά και που χρειάζεται οι συμπολίτες μας να τα γνωρίζουν. Το μεγάλο θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Το θέμα του βιολογικού καθαρισμού προέκυψε το πρωί της Παρασκευής, όταν πλημμύρισε στο σύνολό του ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης και έγινε αγώνας δρόμου στη διάρκεια της Παρασκευής να σωθούν τα αντλιοστάσια του βιολογικού καθαρισμού, τα οποία αντλιοστάσια εξασφάλισαν τη δυνατότητα τα λίμματα της πόλης να μην μένουν στην πόλη, αλλά να οδεύουν προς τον αποδέκτη, προς τον ποινίο. Με τη σωτηρία αυτών των αντλιοστασίων δεν υπήρξε κατηγορηματικά πρόβλημα δημόσιας υγείας για τους κατοίκους της πόλης εξαιτίας του βιολογικού καθαρισμού. Υπήρξε βεβαίως φορτίο λιμάτων στον ποινιό, όπως γίνεται όταν δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός. Για αυτά τα ζητήματα ενημερώσαμε άμεσα μέσα στο επόμενο 24ωρο την περιφέρεια, αφού ολοκληρώσαμε το βράδυ της Παρασκευής όλη τη διαδικασία του να μπορέσει ο βιολογικός να λειτουργήσει ή να σώσουμε τα αντλιοστάσια του, και την Κυριακή ενημερώσαμε την περιφέρεια, τη διεύθυνση περιβάλλοντος ως ορίζει ο νόμος. Όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είτε ενημερώναμε την περιφέρεια αμέσως, είτε ενημερώναμε την Κυριακή, είτε την ενημερώναμε ακόμα και σήμερα, το πρόβλημα ήταν το ίδιο. Ο Γενικός Γραμματέας Αποβλήτων της Κυβέρνησης παρακολουθεί στενά μαζί με εμάς, με παρουσία του, τα ζητήματα της αποκατάστασης του βιολογικού που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν συμβεί. Εμείς, για να βοηθήσουμε την πολιτεία να έχει μετρήσεις και να έχει στοιχεία που αφορούν τις περιοχές πέραν του Δήμου της Λάρισας και όχι τους κατοίκους της Λάρισας, έχουμε πάρει μετρήσεις από τον αποδέκτη, έξω από το βιολογικό μας καθαρισμό, μετρήσεις οι οποίες λένε ότι η απόκληση από τα φυσιολογικά όρια είναι εξαιρετικά μικρή λόγω της μεγάλης αρέωσης των λιμάτων με τα πλημμυρικά νερά. Αυτά παρακολουθούνται επιστημονικά και με έναν τρόπο ο οποίος διασφαλίζει τις εξελίξεις και ενημερώνει την πολιτεία. Κλείνω με αυτό το ζήτημα, γιατί σε λίγες ώρες, ίσως και μέχρι αύριο το πρωί, θα έχουμε μπει σε αποτίμηση των ζημιών του βιολογικού και σε μια όσο γίνεται πιο γρήγορη αποκατάστασή του. Αυτό που έχω να πω όμως κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, είναι ότι κατηγορηματικά πρόβλημα δημόσιας υγείας για τους κατοίκους της Λάρισας εξαιτίας του βιολογικού δεν υπήρξε. Όσοι διαδίδουν διαφορετικά, όσοι κάνουν κριτική και έχει κάνει κριτική και αντιπολίτευση για κρυφά στοιχεία και για κρυφές διαδικασίες οι οποίες δεν ενημέρωσαν έγκαιρα και τα λοιπά, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τα έγγραφα αυτά είναι γνωστά και θα βγουν κάποια στιγμή στην επιφάνεια. Όμως με αφορμή αυτό, δύο ζητήματα ακόμη τα οποία διακινούνται και είναι εντελώς λάθος, ή θελημένα ή αθέλητα. Το ένα έχει σχέση με τα θυροφράγματα. Ότι δεν έκλεισαν τα θυροφράγματα του ποινιού και ότι υπήρξε πρόβλημα στην πόλη πλημμυρικού φαινομένου εξαιτίας αυτού, είναι εντελώς λάθος. Τα θυροφράγματα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κλειστά. Είναι κλειστά γιατί πρέπει η στάθμη του ποινιού να πέσει κάτω από τα 4,5 μέτρα για να τα ανοίξουμε, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει. Η στάθμη είναι περίπου στα 5-5 και. Αν, όπως λένε κάποιοι, τα θυροφράγματα ήταν ανοιχτά, τότε η πόλη θα πλημμύριζε και αυτή τη στιγμή. Ενώ τα πλημμυρικά νερά όλα τα έχουμε με τις αντλίες μας τραβήξει και άρα έχουμε αποκλείσει το νέο πλημμυρικό φαινόμενο στην πόλη με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα
Υπάρχει μια άποψη επίσης που διακινείται ότι η πλημμύρα στο Κουλούρι ή η πλημμύρα που έγινε στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Θεσσαλονίκης, ότι έχει σχέση με ενέργειες του Δήμου Λαρισαίων στο φράγμα της Γυρτώνης από τη δεξιά του πλευρά. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό το ανάγχωμα το οποίο γνωρίζω από την περιφέρεια ότι αποκαθίσταται σήμερα δεν έχει σχέση με τον Δήμο Λαρισαίων, δεν το διαχειρίζεται ο Δήμος Λαρισαίων κατηγορηματικά και ό,τι συνέβη από τα πλημμυρικά νερά και τη μεγάλη πίεση που ασκήθηκε στο σημείο αυτό. Τα ζητήματα των εργατικών κατοικιών της Γιάννης. Τέτοιο σπάσιμο που υπήρξε στο φράγμα της Γυρτώνης υπήρξε και σε ανάγχωμα του ποινιού πριν από τις εργατικές κατοικίες της Γιάννης. Μεγάλες ποσότητες νερού και μια καινούργια κήτη ουσιαστικά διαμορφώθηκε από εκείνο το σημείο και μέσα στις εργατικές κατοικίες, οι οποίες μέχρι και αυτή τη στιγμή έχουν νερά. Εργαστήκαμε για να κλείσουμε αυτό το σημείο και γίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή μια δουλειά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Αντιμετωπίσαμε με δικά μας μέσα το πρόβλημα της επικοινωνίας της πόλης με την άλλη πλευρά, με τη Γιάννη. Αυτή τη στιγμή ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Χρησιμοποιούμε με αμφιδρόμηση το ένα ρεύμα του δρόμου για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα κατά τις υποδείξεις της τροχέας. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα ανοίξουμε και το άλλο, αφού πρώτα ελεγχθούν τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη στατικότητα του ίδιου του δρόμου. Μηχανήματα της ΔΕΙΑΛ αυτή τη στιγμή καθαρίζουν σχάρες για να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα το νερό από τις εργατικές της Γιάννης, που είναι το τελευταίο σημείο που μας έχει απομείνει. Εκεί λοιπόν θα συνεχίσουμε και τις αντλήσεις μας, προκειμένου σιγά σιγά να επιστρέψει ο κόσμος, να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι και να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σε σχέση με τους ελέγχους, βρίσκονται εδώ κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών, τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν ελέγχους στον Άγιο Θωμά, στη Νέα Σμύρνη και σιγά σιγά θα πάνε, εφόσον φύγουν τα νερά, και στην πλευρά των εργατικών κατοικιών της Γιάννης. Ταυτόχρονα όμως, επειδή από συμπολίτες μας επισημάνθηκαν ορισμένα στοιχεία τα οποία μπορούν να υποκρύπτουν ενδεχόμενη στατικότητα κάποιων κτηριακών υποδομών, εμείς έχουμε καλέσει ειδικό κλιμάκιο του ΙΓΜΕ, γεωλόγους επιστήμονες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στην περιοχή της Γιάννης που βρίσκονται, κάνουν ελέγχους για να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το τοπίο. Θα χρειαστεί μια σπουδαία δουλειά, μια πολύ σημαντική δουλειά, για να πάρουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τις αποζημιώσεις τους οι κάτοικοί μας. Ο Δήμος θα είναι κοντά τους. Δεν είναι αυτός που κινεί τα ποσά. Η κυβέρνηση θα πληρώσει τις αποζημιώσεις που έχει αποφασίσει. Θα πρέπει όλοι, μετά αφού πάρουν το αποδεικτικό της καταγραφής από τους υπαλλήλους του Υπουργείου, να δηλώσουν σε ένα site αυτό που πρέπει να δηλώσουν σε σχέση με τις καταστροφές, για να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα για να το κάνουν μόνοι τους, έχει δημιουργηθεί στο Δημαρχείο της πόλης μια επιτροπή η οποία θα τους βοηθήσει. Χρειάζονται βεβαίως και οι κωδικοί τάξεις των ίδιων. Νομίζω ότι η μάχη συνεχίζεται να δίνεται. Περιορίσαμε τις ζημιές στην πόλη. Μπορώ να το πω καθαρά. Γλίτωσε ολόκληρος ο Ιπποκράτης και ενδεχομένως και το κέντρο της πόλης. Γλιτώσαμε από ρήξεις αναχωμάτων τα οποία θα δημιουργήσαν τεράστια ζητήματα, με πολύ σημαντική δουλειά που έγινε από όλους μας νύχτα μέρα για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε αυτό. Έχουμε ένα αύριο δύσκολο. Το δύσκολο είναι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ανασυγκρότησης πια της πόλης, η οποία ανασυγκρότηση θα βοηθήσει και τους πληγέντες συμπολίτες μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε μαζί. Θα συνεργαστούμε, θα διεκδικήσουμε για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Η μάχη συνεχίζεται.